σας. Είμαι εδώ με τον γραμματέα, τον Γιάννη τον Πύργο της οργάνωσης. Γιάννη, εσύ με ποιον είσαι εδώ? Μπονασέρα, εγώ είμαι με την Αλφα αντιπρόεδρο, Μαντάμ Αλφα που λέει και ο πρόεδρος. Μαντάμ Αλφα, γιατί είμαστε εδώ σήμερα? Γιάννη, δεν ξέρω. Νομίζω εγώ ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, να περάσουμε καλά. Καλό, καλό. Άμα είναι φαΐ και πιωτό, πρώτη όλη μας. Μήπως έχουμε έρθει και για κανέναν άλλο σκοπό? Εγώ προσωπικά μόνο για φαΐ είμαι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε έρθει και για έναν άλλο σκοπό που θα το δούμε μελλοντικά στην συνέχεια της βραδιάς. Συγγνώμη, μαντάμ Αλφα, το ξέχω. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση της Παμακεδονικής. Είναι το καλωσόρισμα του 2016. Πιστεύω να είστε γουρλίδες. Ήρθατε με το δεξί. Μας εύχεστε να πάνε όλα καλά φέτος. Έτσι πιστεύουμε ότι θα πάνε. Έτσι. Να είστε καλά ξανά που ήρθατε και τιμήσατε αυτό το χώρο, τον αγαπημένο σε όλους σας και όλους μας χώρο, αυτό που λέγεται Παμακεδονική. Η πρώτη οργάνωση, θα έλεγα, γιατί έτσι συνήθως στέλνω το μήνυμα εγώ προς τα έξω, ότι είμαστε οι πρώτοι και δεν νομίζω κανείς να το αμφισβητεί, άλλωστε θα το πει και ο πρόεδρος αργότερα. Πενευόμαστε για το σπίτι μας και αυτό ίσως επειδή μας αξίζει να πενευτούμε. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μόνο μία ευχή, αυτή την ευχή που τη λένε και οι ορειβάτες. Πάντα ψηλά. Γιατί όλες τις άλλες ευχές τις είπαμε, υγεία ευχηθήκαμε, χαρά ευχηθήκαμε, να είμαστε όλοι καλά. Αλλά αυτό που λένε πάντα ψηλά νομίζω ότι καλύπτει όλα τα άλλα. Επίσης, η ευχή όλου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: όσα τα σπόρια του ροδιού, τόσες ευχές να έρθουνε. Σε κάθε έναν από εσάς, ξεχωριστά να πούνε. Καλότυχη χρονιά σε όλους σας. Η απόψινή βραδιά έχει δύο σχέδια. Η πρώτη είναι αυτή που παρουσιάζω εγώ αυτή τη στιγμή, ότι σας εύχομαι ότι θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Και η δεύτερη την αφήνω για τον πρόεδρό μας, ο οποίος θα αναφερθεί στο δεύτερο μέρος αυτής της απόψινης βραδιάς. Αλλά επειδή συνήθως εγώ το συνηθίζω να λέω και ένα ανέκδοτο πριν αρχίσει όλη η κάθε εκδήλωση, θα το πω το ανέκδοτο, αλλά πρώτα θα πω: Ζουμπουλάκι, πρώτη φορά έρχεσαι εδώ πάνω. Λοιπόν, να σου πω ότι εδώ αρχίζουμε εμείς, αρχίσαμε, στην υγειά μας, ρε παιδιά, όλοι ξέρετε, στην υγειά μας, ρε παιδιά, ωραία, την εκδήλωση αυτή που κάνει ο Παπαδάκης, ωραία. Μετά πήγαμε στο X Factor, δοκιμαστήκαμε φωνές, ε. Μετά πήγαμε στο Έχεις Ταλέντο, βραβευτήκαμε και εκεί. Τώρα η απόψινή βραδιά είναι The Voice. Όποιος έχει καλή φωνή απόψε θα το αποδείξει. Μιχαλόπουλε, εμείς πότε κυκλοφορεί το δικό μας το CD? Τον Απρίλιο βγάζω εγώ και ο Μιχαλόπουλος το πρώτο μας CD. Ναι. Μαρινέλα εγώ, Καζαντζίδης ο Τόμ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, Τόμ, 27 Φεβρουαρίου, τα Καζαντζίδικα. Μία πολύ καλή εκδήλωση, αλλά θα τα πούμε αυτά αργότερα. Το ανέκδοτο, που είναι καλό. Πρώτη φορά λέω καθαρό ανέκδοτο. Γεια σου ρε Γούγα, εδώ είσαι.
Καλώς όρισες. Λοιπόν, το ανέκδοτο. Πάει ο Πρωθυπουργός ο Τσίπρας μας, καλή του ώρα του ανθρώπου, ε. Ναι, ναι, ναι. Που νομίζει ότι μοιάζει σε κάποιον ηγέτη που λέει και τον μνημονεύει. Μόνο στο χέρι που κουνάει του μοιάζει, σε όλα τα άλλα τα έχει αφήσει πίσω ο καημένος. Λοιπόν, και πάει στην Ελβετία και συστήνεται στον Υπουργό της Ελβετίας και λέει «Καλώς ήρθατε στη χώρα μας» και λέει «Να σας συστήσω και τους υπουργούς μου που τους έχω». Λέει «Ποιοι είναι» λέει «Οικονομίας, παιδείας, υγείας», αρχίζει ο Τσίπρας, ε. Και λέει και ο Ελβετός «Εγώ λέει να σου συστήσω τους δικούς μου» λέει «Που είναι ναυτιλίας, οικονομίας». Χα, 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 ο Τσίπρας. Λέει, γιατί γελάς? Λέει, εσείς θάλασσα δεν έχετε. Τον Υπουργό Ναυτιλίας τι τον θέλατε? Και γυρίζει ο Ελβετός και του λέει, «Εμκι εσύ μου είσαι της οικονομίας, παιδείας, υγείας, τι έχετε από όλα?» Καλό, ε, σας άρεσε. Το πιο καθαρό. Λοιπόν, άντε να πάμε, να αρχίσουμε και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Α, όχι, 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 όχι. Λοιπόν, Βαλάντης. Παντελής. Ο Αλέξανδρος στη φωνή και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, θα τους πάρετε τους ανθρώπους μας, τους φίλους μας και θα τους ταξιδέψετε σε άλλους κόσμους απόψε. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Θα τους κάνετε να ξαναερωτευτούνε. Όσοι μπορούνε να ξαναερωτευτούνε. Για όσους δεν μπορούνε, τι να κάνουμε. Μπορούμε. Το πολύ βιολί και το βιολί. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε ότι θα τους πάμε σε διαφορετικά, ε. Θα τους πούμε δηλαδή πικάντικα. Να τους ικανοποιήσουμε από όλες τις πλευρές. Μπράβο. Να είστε καλά, καλώς ορίσατε. Καλή χρονιά, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρο, έχουμε δύο στόχους απόψε. Ο πρώτος στόχος φυσικά είναι να σας δούμε, να μας δείτε, να σας ευχηθούμε καλή χρονιά και εσείς να μας ευχηθείτε το ίδιο. Και αυτό το ξανακάνω και το εννοώ και ελπίζω όλοι να έχουμε μια καλή χρονιά σε προσωπική βάση, αλλά να είναι καλά και η Παμακεδονική που κάνει τέτοιες εκδηλώσεις. Μπράβο! Αυτή τη φορά έχουμε και έναν άλλο στόχο που μας παίρνει από εδώ και μας πάει μέχρι την Ελλάδα. Και είναι να παραχωρήσουμε κάποια βοήθεια στους γιατρούς του κόσμου της Ελλάδας. Εσείς που είδατε την πρόσκληση, σας έδωσα μερικές πληροφορίες για τους γιατρούς του κόσμου της Ελλάδας. Είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που βοηθάει χιλιάδες Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Οι γιατροί του κόσμου είναι μια παγκόσμια οργάνωση και έχει προσωπίες σε 15 χώρες, οι περισσότερες της Δύσης, συμπεριλαμβάνει και τον Καναδά και σήμερα είδα την ιστοσελίδα των γιατρών του κόσμου του Καναδά που είναι στο Μοντρεάλ και να καταλάβετε πόσο κόσμο βοηθάνε, έχουν προϋπολογισμό 4,7 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά έχουν προσώπους στην Αμερική, Ελβετία, σε όλη την Ευρώπη και σε κράτη της Νότιας Αμερικής. Εμείς, σαν Παμακεδονική, αλλά ακόμα περισσότερο, σαν Παρικία, κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να του στείλουμε έστω ένα συμβολικό ποσό χρημάτων από αυτήν την εκδήλωση και από το Ταμείο της Παμακεδονικής. Εάν διαβάσετε την πρόσκληση, θέλω να την ξαναδιαβάσετε και να πάτε στην ιστοσελίδα τους. Αν δεν έχετε δει, να πάτε στην ιστοσελίδα των γιατρών της Ελλάδας με Xen de Grèce, είναι γαλλικά το λένε, που έχει πληροφορίες και στα αγγλικά και στα ελληνικά που περιγράφουν όλες τις δραστηριότητες που είναι σημαντικές και πάρα πολύ εντυπωσιακές.
την ιδέα για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και να βοηθήσουμε τους γιατρούς της Ελλάδας. Την πήρα εδώ από μια κυρία που ήθελε να μου μιλήσει και λέει, θα ήταν καλή ιδέα και συμφώνησα και αυτή η κυρία είναι μαζί μας και μου είπε να μην αναφέρω το όνομά της γιατί τη λένε Αθανασία Μασάκη και δεν αναφέρω το όνομά της. Είναι η σύζυγος του Θόδωρου Τόλια, γνωστός καθηγητής Πανεπιστημίου. Αθανασία, με χαίρεσε το όνομά σου αύριο. Και οι Αντώνιδες, με χαίρεσε το όνομά σου σήμερα. Λοιπόν, συναντήκαμε με την Αθανασία και την κόρη της την Ειρήνη να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και μόλις το έμαθε το Συμβούλιο της Μακεδονικής, την απόφαση την πήραμε εντός ημερών. Όταν λέω εντός ημερών, δεν υπερβάλλω καθόλου. Λοιπόν, η κόρη της Αθανασίας είναι η Ειρήνη και της είπα να δώσω ένα χαιρετισμό. Δίσταξε λιγάκι, αλλά είπε εντάξει, πώς με ζορίζει θα το πω. Και τη ρωτάω να πω ότι είσαι η σύζυγος του Σάκη Γκέκα, του καθηγητή μας, και μου είπε όχι, όχι, όχι. Οπότε δεν αναφέρω ότι η Ειρήνη είναι σύζυγος του Σάκη. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, Ειρήνη, έλα. Μη μαρτυράσουμε. Κατευθείαν ο κύριος Κάρας δέχεται να μιλήσουμε μαζί και να κάνει το συμβούλιο όσο θέλει και να γίνει αυτή η εκδήλωση στον κόσμο. Πιο δυνατά. Δεν έχω κάνει τραγούδι γι' αυτό. Λίγα λόγια για τους γιατρούς του κόσμου και τη δικιά μου εμπειρία εκεί. Είμαστε στην Ελλάδα για ένα χρόνο, αυτά κάνουν τα sabbatical. Οπότε πήγαμε και λέω τι να κάνω εδώ ένα χρόνο και λέω ας πάω στους γιατρούς του κόσμου να βοηθήσω εδώ. Και αυτό που είδα ήταν αλληλεγγύη, ήταν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους και ανθρώπους με μεγάλο πάθος για την ανθρωπιά. Οπότε αυτό κάνετε και εσείς σήμερα, δείξατε την ανθρωπιά σας και αυτά που μπορείτε και από εδώ να κάνετε για τους γιατρούς του κόσμου. Μπείτε στο website, στην ιστοσελίδα, δείτε τα πάντα, τι κάνουν. Υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, υπάρχει και προσφυγική κρίση στην Ελλάδα και ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει αυτή η χώρα να βοηθηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω κάτι άλλο. Όπως βλέπετε, το sabbatical φέρνει και άλλα καλό. Με το καλό. Το λέω τακτικά αυτό και δεν θα σταματήσω τώρα. Όλη αυτή η εκδήλωση χρειάστηκε μια πολύ καλή και συνεργάσιμη ομάδα να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτά που βλέπετε δεν ήρθαν μόνα τους και θέλω αυτή την ομάδα που την λέμε το Συμβούλιο της Παμακεδονικής να έρθουν εδώ, να τους δείτε και άλλη μια φορά να τους χειροκροτήσετε. Το Συμβούλιο. Μετά, έχουμε μαζί μας τον γενικό μας πρόξενο που ήταν όλη την ημέρα στο Συνκάθρος, είχε άλλες υποχρεώσεις, αλλά όταν του είπα ήθελα να περάσετε, να δώσει τουλάχιστον ένα χαιρετισμό, ήρθε πρόθυμα με ευχαρίστηση και είναι μαζί μας και θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Γενικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που είμαι εδώ απόψε, όχι μόνο γιατί έχετε δημιουργήσει αυτή την όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα. Να δώσω και συγχαρητήρια στους διοργανωτές λοιπόν για την πρωτοβουλία τους, όχι μόνο γιατί δημιούργησαν αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα, αλλά γιατί η παράπλευρη ωφέλεια της αποφινής εκδήλωσης είναι να στηρίξουμε μια πολύ αξιόλογη οργάνωση που είναι η γιατροί του κόσμου. Με πολύ αθόρυβο, αποτελεσματικό
και χρήσιμο έργο σε κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο ανθρωπιστικό. Ήρθα πρόσφατα από την Ελλάδα, ήμουν εκεί για διακοπές και για δουλειά. Δουλειά και μετά διακοπές. Πήγα, λέω, τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα για διακοπές. Αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή. Πήγα για δουλειά και κόλλησα και τις διακοπές από πίσω. Και αυτά. Τέλος πάντων, ήρθα και με ρωτούν όλοι πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Θα σας πω λοιπόν, τι είναι αυτή η αφορμή σήμερα, ότι έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος δεινοπαθεί στην Ελλάδα. Υπάρχει όντως ανθρωπιστική κρίση και από το καλοκαίρι που πήγα τελευταία φορά μέχρι τα Χριστούγεννα που πήγα τώρα, μέσα σε 5-6 μήνες και λιγότερο, έχει αλλάξει η κατάσταση κάτω. Είναι κρίσιμες οι στιγμές, γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική αυτή η εκδήλωση και η ώρα για τον ελληνισμό, για τον ελληνισμό το παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εδώ, είναι ώρα σκληρής δουλειάς, είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα αλληλεγγύης, είναι ώρα να δώσουμε πίσω στην πατρίδα μας και στους ανθρώπους που μένουν εκεί και ζορίζονται. Γι' αυτό λοιπόν σας συγχαίρω για ακόμη μια φορά και σας εύχομαι πάντα τέτοια, κύριε Πρόεδρε, και καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, αυτή είναι, ελπίζω, η πρώτη εκδήλωση που κάνουμε για να βοηθήσουμε είτε τους γιατρούς του κόσμου, είτε άλλη φιλανθρωπική οργάνωση στην Ελλάδα. Καλό, παρακαλώ, προκαλώ άλλους φορείς να κάνουν το ίδιο. Αν θέλετε να συμμετέχει, να βοηθήσει, να συμβάλλει η Παμακεδονική, είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε όλα, όπως βλέπετε, έχουμε τεράστια οργανωτική ικανότητα. Και αυτή την ομάδα που ανέφερα, αυτή τα κάνουν όλα. Έχουμε αρκετούς προέδρους από συλλόγους και φορείς, αλλά για αν προσπαθήσω να τους πω όλους, τους μισούς, να τους χάσω, απλά θα αναφέρω τον κύριο Νικηφόρο Λαμπύρη, που είναι πρόεδρος των Θεσσαλών. Thank you.
σ' αγαπώ. We'll be right back.
μας.